Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Δεν είναι φυσικά εκπομπή σε επανάληψη. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 3 και εδώ στο Star Βορείου Ελλάδος και για μία ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα το υπόλοιπο να συνομιλήσουμε εδώ με τον πρώην Υπουργό, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος είναι στη Δράμα στο πλαίσιο της εξόρμησης των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασυγκρότηση του χώρου. Να τον χαιρετήσουμε. Κύριε Παπά, καλώς ήρθατε. Γεια σας κύριε Κλακτέ, χαίρομαι που είμαι στο κανάλι σας. Χαιρετάμε και τους τηλεθετές σας. Πιστεύω να γνωρίζετε φυσικά, σας έχει πει και ο γραμματέας ο Δημήτρης ο Καρβούνης, ότι η προηγούμενη επίσκεψή σας στη Δράμα πολυσχολιάστηκε, έγινε πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης και κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών, τι θα γίνει με την καπναποθήκη, το μνημόνιο, γενικά ήταν μια συζήτηση που πολυσχολιάστηκε. Ναι, είχε και, έτσι, και αθρώα προσέλευση του κόσμου. Για το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και από εκεί και πέρα νομίζω υπάρχει μια στασιμότητα η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αναμένουμε δηλαδή να δούμε τις εξελίξεις. Ναι, ακριβώς. Ποιος καλός άνεμος σας έφερε αυτή τη φορά σαν πλέον βουλευτή της αντιπολίτευσης? Μας έφερε ο καλός, ο ούριος, ο άνεμος των μεγάλων δυνατοτήτων που έχουμε ως παράταξη για τη διεύρυνσή μας και τη δυνατότητά μας να έρθουμε για ακόμα μία φορά σε επαφή με τον κόσμο. Εν όψη και του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, τα στελέχη μας και ο Μιλών βεβαίως, έχουμε στην κυριολεξία περάσει από όλους τους νομούς της Ελλάδας και συνεχίζουμε. Τα αποτελέσματα τα πρώτα είναι πολύ ενθαρρυντικά, μπορούμε όμως να πυκνώσουμε και τη δράση μας και τη λειτουργία μας για να έχουμε ακόμα περισσότερα. Φαίνεται ότι αυτό που κάποιοι επιθυμούσαν, δηλαδή το να υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μια στρατηγική ήττα στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, κάθε άλλο παρά έχει συμβεί. Και αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη πολιτική στιγμή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στα όρια της πολιτικής της, αρχίζει και δυσαρεστεί κόσμο ο οποίος είχε πιστέψει στις μεγάλες απάτες τις οποίες σέρβιρε προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι έχει και στελεχειακό βάθος και μεγάλη δυνατότητα να πυκνώσει τις γραμμές του οργανωτικά με κόσμο ο οποίος έχει δώσει τις μάχες μαζί μας. Αυτό το άνοιγμα πέτυχε κύριε Παπά? Πετυχαίνει. Τα μηνύματα είναι καλά δηλαδή? Πετυχαίνει κάθε μέρα. Πετυχαίνει κάθε μέρα. Οι γραμμές μας πυκνώνουν και ήδη εδώ η νομαρχιακή μας οργάνωση έχει τριπλασιάσει τις δυνάμεις της και θα πάει ακόμα καλύτερα. Είμαι απολύτως βέβαιος. Και πραγματικά θα έρθουμε να αντιστοιχίσουμε την πολιτική ακτινοβολία της παράταξης και του κόμματός μας με την οργανωμένη μας βάση. Συνήθως αυτά γίνονται όταν είσαι στην κυβέρνηση. Γιατί έχεις να μοιράσεις κιόλας, άρα πολύ πιο εύκολα μπαίνουν στο ιερό, όπως λέγουν θα το αντιστρέψω. Εσείς το κάνετε ενώ είστε αντιπολίτευση αυτό. Είναι λίγο μήπως περίεργο. Μήπως έχει και μεγαλύτερη αξία, διότι όποιος αυτή τη στιγμή έρχεται και στρατεύεται στο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται χωρίς οποιαδήποτε υπόνοια ή υποψία ανταλλαγής ή προσωπικού ωφέλους. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι στην αντιπολίτευση. Ένα κόμμα το οποίο δεν είναι το πρώτο στις εκλογές που προηγήθηκαν. Άρα, όποιος έρχεται με τα πάρα πολύ ευγενή ελαττήρια της υπηρέτησης συγκεκριμένων ιδεολογικών και πολιτικών σκοπών. Μάλιστα. Άργησε λίγο να γίνει? 7 χρόνια. Έπρεπε να γίνει νωρίτερα. 7 χρόνια. Από το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει ποσοστά της τάξης του 30%. Δυστυχώς και αυτό πρέπει να το πούμε ανοιχτά και αυτοκριτικά. Μου λέτε και το μοιραίο στις εκλογές, ας πούμε. Αυτή, το ότι υπήρχε μια αναντιστοιχία ποσοστών και αυτό κομματική συγκρότηση. Είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία δεν είναι εύκολα διαψεύσιμη. Δηλαδή, λένε πολλοί. Και φαντάζομαι υπονοείτε και εσείς τώρα, αν κατάλαβα καλά με την ερώτησή σας, ότι αν είχαμε μεγαλύτερες οργανωμένες δυνάμεις, αν ήταν πιο πυκνή η οργάνωσή μας και μεγαλύτερη σε νούμερα, ενδεχομένως να είχαμε καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα διαψεύσιμη. Διότι ξέρετε, ένα κόμμα ισχυρό και σε όλους τους αρμούς της κοινωνίας έχει τη δυνατότητα να φτιάχνει θύλακες υποστήριξης της κυβερνητικής πολιτικής όταν είναι στην κυβέρνηση και να διαμορφώνει και πολιτικά γεγονότα. Δεν την είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και σας μιλώ και έτσι με έναν προσωπικό τόνο, αν μου επιτρέπετε. Είναι κάτι που το βιώσαμε και εμείς στο Υπουργείο, το οποίο είχα την τιμή να υπηρετήσω κατά εντολή του Αλέξη του Τσίπρα.
Άρα λοιπόν αυτό το ιστορικό παράδοξο πρέπει να το λύσουμε. Από το 2012 παίρνουμε κοντά 2 εκατομμύρια ψήφους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Δεν μπορεί να ήμασταν ακόμα των 20.000 μελών. Πρέπει να κάνουμε με γενναιότητα τα ανοίγματα που θα μας φέρουν στα μέτρα που πρέπει. Είμαστε σε μια περίοδο φυσικά που το ποδόσφαιρο μονοπολεί, θα λέγαμε. Είστε ποδοσφαιρόφιλος? Είμαι, ναι. Έχετε ομάδα ή είστε Εθνική Ελλάδος? Έχω ομάδα. Θέλετε να με κάνετε είναι να μαρτυρήσω? Είναι μία από τις δύο? Δεν είναι, όχι. Παναθηναϊκός? Ναι, Παναθηναϊκός με μεγάλες έτσι... Άρα σε συγκεκριμένη αντιπαράθεση έχει μεγάλες μια... αγάπες για τον Πανιόνιο, γιατί έχω και μία εντοπιότητα τώρα στην Άσμερ. Παθητική ουδετερότητα, ας πούμε. Όχι, άχι, έχω... Σαν πολιτικός φυσικά έχει άποψη. Κοιτάξτε, έχω το ενδιαφέρον του και του ένα φιλάθλου, βεβαίως, και της ευθύνης ενός ανθρώπου που έχει το βάρος να εκπροσωπεί την παράταξή του στο δημόσιο λόγο. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο να είναι λειτουργικό. Ένα πρωτάθλημα το οποίο να μην έχει σκιές εξαρτήσεων της μίας ομάδας από την άλλη, να έχει καθαρούς κανόνες, και γι' αυτό δεν διστάσαμε να πάρουμε πάρα πολύ τολμηρές αποφάσεις. Ήδη από το 2016 η UEFA και η FIFA έχουν το ελληνικό ποδόσφαιρο υπό αυστηρή επιτήρηση. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι στα ντέρμπι υπάρχουν διεθνείς διαιτητές. Άρα είμαστε σε συνεργασία με τις διεθνείς αυτές ομοσπονδίες για να μπουν κάποιοι κανόνες. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει στο νου του ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει ότι θα εφαρμόσει ένα καινούργιο μνημόνιο, και δεν ξέρω πραγματικά αν η τελευταία τροπολογία την οποία φέρανε στη Βουλή σκοντάφτει σε ζητήματα αυτοδιοίκησης του ποδοσφαίρου. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Πάντως αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά, αν και παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, είναι ότι τα κάνανε θάλασσα κατά το κοινό λεγόμενο. Πραγματικά τα κάνανε μαντάρα. Ήτανε, θα σας έλεγα, πρέπει είναι να διδάσκεται... Είναι ευθύνη Αβγενάκη κατά την άποψη σας, κύριε? Ευθύνη Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι προφανές ότι έχει δώσει το πράσινο φως για να γίνουν οι χειρισμοί που γίνονται αυτή τη στιγμή. Άρα εδώ πέρα δεν θα πρέπει και αυτός να σταματήσει να κρύβεται και να πολιτευτεί με έναν τρόπο που θα διασφαλίσει και το άθλημα και βεβαίως και την ηρεμία. Γιατί... Αυτή η συζήτηση που γίνεται ότι εδώ παλεύουν οι ολιγάρχες, γιατί ακούστηκε και αυτή η φράση. Ναι. Και κυριολεκτικά από κάτω το πόπολο μαζεύεται και μαλώνει και αυτό. Και τα κόμματα επίσης είναι ο ένας, το ένα κόμμα το μεγάλο από την μία πλευρά και το άλλο από την άλλη πλευρά. Όχι. Ισχύουν κατά την άποψή σας? Αυτό νομίζω είναι μια υπεραπλούστευση. Ολιγάρχες έχουμε πάντως, ναι, και στις δημοκρατίες και στις οικονομίες της αγοράς όπως η ελληνική υπάρχουν πάντα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Έτσι συμβαίνει. Το ζήτημα είναι αν η πολιτεία με τους νόμους της και με τα εργαλεία που έχει στα χέρια της παρεμβαίνει για να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον. Όπως το καταλαβαίνει η εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Εκεί είναι το μείζον. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι απολύτως προφανές, απολύτως προφανές ότι το δημόσιο συμφέρον δεν έχει διασφαλιστεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκρηκτική κατάσταση. Έχουμε και, θα σας έλεγα, προς το τέλος του μήνα την ποδοσφαιρική συνάντηση των δύο ομάδων. Και θα θέλαμε όλοι να υπάρξει μια καταλλαγή, μια ηρεμία, για να μην έχουμε επεισόδια, να μην έχουμε φασαρίες. Μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη που θα οδηγηθούν τα πράγματα? Είναι νωρίς? Τι να σας πω τώρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω από τον τηλεοπτικό σας σταθμό το μάντι, αλλά πραγματικά δεν φαίνεται να υπάρχει ο έλεγχος στην πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι το πιο οδυνηρό, όχι για την Νέα Δημοκρατία, για την πολιτεία συνολικά, για το λαό. Ο λαός με δημοκρατικό τρόπο εκλέγει κυβερνήσεις και επιθυμεί οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να έχουν το πολιτικό εκτόπισμα, τα πολιτικά αποθέματα, την πρόνοια την πολιτική επίσης, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες εγκαίρως για να μην έχουμε τεκτενόμενα όπως αυτά που έχουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου αυτόν τον καιρό. Το παρόν τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ? Καταψηφίσατε την τροπολογία? Ναι. Είναι δηλαδή η λογική ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο προηγούμενος νόμος? Η λογική είναι ότι καταρχήν δεν μπορείς να παρεμβαίνεις στον νόμο όσο υπάρχει μια υπόθεση σε εξέλιξη. Έτσι δεν είναι? Το δεύτερο ζήτημα είναι το οποίο πρέπει να κρατάει και ο κόσμος στο νου του, είναι ότι εάν υπήρξε μια προσπάθεια πραγματικά να καθαρίσουν οι κανόνες του παιχνιδιού, αυτό ήταν από τη δική μας διακυβέρνηση. Είχα την ευκαιρία εγώ και ως υπουργός με την ευθύνη της ΕΡΤ να συνεργαστώ άψογα με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη και τον Λευτέρη τον Κρέτσο τότε, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ΕΡΤ η οποία παρεμβαίνει θετικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, αγοράζοντας τα τηλεοπτικά δικαιώματα και βγάζοντας από το κάδρο της συζήτησης οποιαδήποτε υποψία, οποιαδήποτε σκιά ότι μπορεί να υπάρχει αθέμητη επιρροή της μιας ομάδας προς την άλλη.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε ενώπιον. Γιατί δεν είναι αγορασμένοι όπως συνδρομητικό κανάλι ακούγεται από ιδιοκτήτη ΠΑΕ. Ακριβώς. Εκεί ελέγχει το μία ΠΑΕ ελέγχει το ταμείο της άλλης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει μία αθέμητη επιρροή και πίεση. Αυτό τώρα το να φύγει η Ελλάδα από τους διεθνείς αγώνες, το ακούσατε σαν μία, θα την χαρακτήριζε έτσι, υπερβολή. Αναγκαία υπερβολή στη Βουλή ή μπορεί να το δούμε και αυτό. Υπάρχει ένας κανόνας στην πολιτική που λέει ότι όταν εκτοξεύεις απειλές πρέπει να φροντίζεις να είναι αξιόπιστες. Όταν λοιπόν σου κάνουν φού και κάνεις προς τα πίσω και αλλάζεις τον νόμο το ή τον μισοαλλάζεις σε μια ένδειξη πολιτικού πανικού, μετά οι μεγαλοστομίες, ξέρετε, είναι μάλλον τζούφιες. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ελπίζουμε πραγματικά τα πράγματα να μην οδηγηθούν σε ακραίες καταστάσεις. Οι ακραίες τοποθετήσεις σε ανακοινώσεις των ομάδων σας προβληματίζουν λίγο? Δεν πρέπει να γίνονται. Είναι προφανές ότι πρέπει να και οι διοικήσεις των ομάδων και στο βαθμό που μπορούν να είναι αυτό το μήνυμά τους και προς τους στους οργανωμένους φιλάθλους να υπάρχει μια, θα σας έλεγα, ψυχραιμία. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι για την αναταραχή η οποία έχει προκληθεί, αλλά εμείς ως εκπρόσωποι της πολιτείας αυτή τη στιγμή και εσείς ως έχουν ένα δημόσιο βήμα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παροτρύνουμε όλες τις μεριές να μην υπάρχουν έκτροπα, έτσι, τα οποία θα μας πάνε προς τα πίσω. Πάντως, να πούμε στη λογική ότι είναι το πολύ σημαντικό δευτερεύον πράγμα που κάνουμε στη ζωή μας το ποδόσφαιρο και γενικότερα οι αθλοπαιδιές και ότι δεν είναι το πρωτεύον, πρωτεύοντα είναι πολλά άλλα, κύριε Παπά, παραδείγματος χάρη είναι η εξελίξη στα ελληνοτουρκικά. Δεν είδα εγώ τόσο μεγάλη αγωνία πάντως από τον μέσο πολίτη για τα ελληνοτουρκικά όσο για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κομμάτια του φίλαθλου κοινού τα οποία ανησυχούν για το ποδόσφαιρο. Για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο, θέλω να πω μόνο το εξής. Το ποδόσφαιρο, εκτός από ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα, μπορεί να γίνει και ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό εμπορικό προϊόν. Για να καταστεί τέτοιο όμως και να καταστεί ακόμα και εξαγώγημο για τη χώρα μας, δηλαδή να έχει όχι μόνο ανταγωνιστικές ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η χώρα, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα ως τηλεοπτικό προϊόν να είναι εξαγώγημο, πρέπει να είναι καθαρό, να είναι ανταγωνιστικό και να έχει την δυνατότητα να περπατήσει στον περίγυρο. Υπάρχουν τρόποι. Και αυτό το δρόμο νομίζω το δείξαμε εμείς με την πολιτική μας. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι ο κόσμος ανησυχεί πραγματικά για τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι μια δευτερεύουσα εξέλιξη. Δυστυχώς είμαστε ενώπιον εξελίξεων οι οποίες έχουν διαμορφώσει κάποια τετελεσμένα, έχουν διαμορφωθεί κάποια τετελεσμένα, τα οποία έχουν ρίζα στις επιλογές αδράνειας οι οποίες έγιναν τον πρώτο καιρό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή η αίσθηση που πήραμε ήταν μια αίσθηση ότι γυρίσαμε στον παλιό καλό καιρό του «δεν κάνω τίποτα, κλωτσάω τον τενεκέ παρακάτω, άστο το πρόβλημα για τον επόμενο». Και αυτή η τακτική αντικατέστηκε σε τη δική μας ενεργητική εξωτερική πολιτική. Λύση του Μακεδονικού, τριμερής, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενεργός ρόλος, ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Ξεχωριστή λοιπόν θέση για τη χώρα είχε εξασφαλίσει η δική μας εξωτερική πολιτική. Είχε διαφορές δηλαδή από τη σημερινή. Αυτό σας, αυτό... Δεν βασίστηκε στη λογική είμαστε φιλονατοϊκοί, φιλοαμερικανοί και τελειώσαμε. Η Ελλάδα, ξέρετε, πλεονέκτημα έχει. Η Ελλάδα έχει το εξής πλεονέκτημα. Η Ελλάδα έχει εθνικά συμφέροντα τα οποία ταυτίζονται με τα συμφέροντα πολλών χωρών της περιοχής και ταυτίζονται απόλυτα με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι το μέγιστο διπλωματικό μας όπλο. Βεβαίως έχουμε και την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων και αυτό δεν θα πρέπει κανένας φίλος ή λιγότερο φίλος να το ξεχνάει σε οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά το μέγιστο διπλωματικό μας όπλο είναι ακριβώς ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είχε τη δυνατότητα όλο το προηγούμενο διάστημα να εξάγει σταθερότητα. Να προάγει λύσεις οι οποίες στέλνουν αλλεπάλληλα κύματα και μηνύματα σταθερότητας και συνανάπτυξης σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Με τη λύση του Μακεδονικού, τώρα όλες οι βασικές πολιτικές δυνάμεις είναι υπέρ, παρόλο που φώναζαν εναντίον μας και πολλές φορές με χυδαίο τρόπο, με τις τριμερείς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί κάναμε καθαρό ότι δεν αποκλείουμε βεβαίως την Τουρκία σε καμία των περιπτώσεων, αλλά δεν θα τις αναγνωρίσουμε και το δικαίωμα να είναι ο μοναδικός παίκτης που θα καθορίσει
τα πράγματα εκεί. Και η εξωτερική πολιτική αυτή, ξέρετε, μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας ηγέτης όπως είναι ο Ερντογάν με κανόνες διεθνούς νομιμότητας, τήρησης κανόνων κλπ. Αυτός είναι ο δρόμος στη διπλωματία. Είναι απρόβλεπτος ή προβλέψιμος γενικά. Απρόβλεπτος γίνεται όταν τα μηνύματα που στέλνονται είναι ότι γίνονται ανεκτές συμπεριφορές οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και προσέξτε, ο Ερντογάν ήταν ο ίδιος και όταν ήταν ο Τσίπρας στην Πρωθυπουργία. Δεν άλλαξε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν όμως κάποια παράθυρα βρήκε για να έχει και να αναπτύξει αυτές τις συμπεριφορές. Είδε δηλαδή, ας πούμε, τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού να μην κάνει καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Και αυτό δεν ήταν πισωγύρισμα. Ουσιαστικά δεν μίλησε καθόλου για την Ελλάδα. Αυτό ήταν πισωγύρισμα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό νομίζω ότι ήταν απολύτως φανερό. Η Ελλάδα έπρεπε να αξιοποιήσει το καλό κεκτημένο το οποίο είχε σε σχέση με τις ΗΠΑ. Και ποιο ήταν αυτό? Ήταν ότι πρώτον έχει πάρα πολλούς φίλους στις ΗΠΑ και δεύτερον υπάρχει νομοθεσία στο Κογκρέσο η οποία μιλάει ρητά για παραβιάσεις της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Εκεί έπρεπε να πατήσει και εφόσον δεν είχε εξασφαλίσει αντίστοιχες δηλώσεις και από τον Λευκό Οίκο, να επιλέξει να κάνει αυτή την επίσκεψη στη στιγμή την κατάλληλη. Έγινε σε ακατάλληλο χρόνο εντελώς. Είναι απολύτως προφανές, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό υπάρχουν δύο μείζωνα ζητήματα. Και ειδικά τις ημέρες που ήταν απάνω. Το πολιτικό μέλλον του Προέδρου. Το πολιτικό μέλλον του Τραμπ, όπου υπάρχει η διαδικασία σε εξέλιξη για το αν θα μείνει στη θέση του ή δεν θα μείνει. Έτσι. Και βεβαίως υπήρχε η κορύφωση της κρίσης με το Ιράν. Έτσι. Θα έπρεπε κάποιος να αντιληφθεί και να ζυγίσει ότι αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθούν τα διπλωματικά νήματα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το κεκτημένο μας έδαφος να διασφαλιστεί και αν είναι δυνατόν να μεγαλώσει διπλωματικά. Μια επίσκεψη χωρίς αποτελέσματα ίσως να είναι χειρότερη από το να μην γινόταν επίσκεψη. Ήταν αρνητικά, διότι όταν μπαίνει το ζήτημα του τουρκολιβικού συμφώνου και εκεί δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση ενώπιον των μέσων ενημέρωσης από τον πρόεδρο Τραμπ ότι αυτή η συμφωνία είναι κατά απόλυτο τρόπο εναντίον των προβλεπομένων στο διεθνές δίκαιο, αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Λέγεται, κύριε Παπά, απαιτείται εθνική ομοψυχία, εθνική ενότητα. Το βλέπετε εσείς? Στα εθνικά θέματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στα εθνικά θέματα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε πολιτευτεί όπως ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, μετά τις εκλογές, παρουσιάζει αυτόν ως θεματοφύλακα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πριν τις εκλογές είχε κάνει κανονικό πολιτικό τακίμι με ό,τι ακροδεξιό κυκλοφορούσε. Είχαν φλωμώσει τον κόσμο στα ψέματα, κυρίως τους πολίτες μας, οι οποίοι κάποια πράγματα τους είχαν κρυφτεί από το δημόσιο διάλογο και είχαν για κάποιες αυξημένες ευαισθησίες και βγαίναν και στα συλλαλητήρια κτλ. Τι λένε τώρα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε αυτόν τον κόσμο? Δεν λέγανε ότι είναι προοδευτική συμφωνία? Τώρα εμφανίζονται ως εγγυητές. Εγγυητές πιανού πράγματος της προδοσίας. Είναι ευκολότερα κάποια πράγματα να λέγονται όταν είσαι αντιπολίτευση. Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά και εμείς αυτής της πολιτικής σχολής είμαστε. Και η κριτική που κάνουμε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά είναι κριτική επικοδομητική. Είναι μια κριτική η οποία παροτρύνει να συνεχίσουμε την ενεργητική εξωτερική πολιτική την οποία εμείς είχαμε θεμελιώσει και προχωρήσει. Είτε να συνεχιστεί η πολιτική η οποία πολλαπλασίασε την ισχύ της Ελλάδος. Διότι όταν είχαμε εμείς τη δυνατότητα και τις επισκέψεις του τότε Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα να κάνουμε στις ΗΠΑ και βεβαίως να οικοδομήσουμε και το περιβάλλον των συμμαχιών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είχαμε κλειδώσει μια διεθνή εικόνα πραγματικής απομόνωσης της Τουρκίας, την οποία βεβαίως καλούσαμε, μη σας θυμίσω και τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου, καλούσαμε την Τουρκία βεβαίως να έρθει στο τραπέζι και να συνεννοηθεί με όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμούσε αυτό η Τουρκία. Και να σας πω ότι, και να το πω με έμφαση, και κακώς λέμε Ερντογάν φυσικά, κύριε Παπά, για τον απλούστατο λόγο ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας μάλλον είναι χειρότερη από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εκφράζονται με πολύ πιο ακραίο λόγο. Ναι. Ακόμη και από τον κύριο Ερντογάν. Υπάρχουν και δυνάμεις απολύτως εθνικιστικές, αλλά σε κάθε περίπτωση το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η τουρκική ηγεσία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο. Το μεγάλο δικό μας όπλο είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
Και με αυτή την έννοια είναι απολύτως αρνητική οποιαδήποτε τοποθέτηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκθιάζει, επικροτεί, υποστηρίζει ενέργειες οι οποίες είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο και αναφέρομαι βεβαίως στη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού. Έτσι δεν είναι? Όπου εκεί φαίνεται ότι κάποιοι με πάρα πολύ. Έτσι, τρέχουν τα γεγονότα με μεγάλη ευκολία. Λέγαμε μέχρι και παγκόσμιος πόλεμος ακούστηκε ότι μπορεί να γίνει από αυτό το γεγονός. Τελικά, μάλλον ξεχάστηκε. Επικράτησε πια μια ψυχραιμία εκεί πέρα και αυτό είναι θετικό. Η χώρα μας όμως. Ζούμε σε μια απρόβλεπτη περίοδο. Μάθαμε ότι πηγαίνουν και πάτριο το ελληνική στη Σαουδική Αραβία. Και γινόμαστε κομμάτι ενός προβλήματος που μας αφορά πάρα πολύ λίγο. Πάντως, αναφερθήκατε και στο μακεδονικό, όπως το τονίσατε, και βλέπουμε ότι οι εξελίξεις μετά από τις πολιτικές εξελίξεις που είχαμε και στη χώρα μας φαίνεται ότι επηρέασαν και τη γειτονική χώρα, όπου εκεί το Εθνικιστικό Κόμμα, το ΒΜΡΟ, ουσιαστικά λέει ότι είναι μια κακή συμφωνία για αυτούς. Για φανταστείτε συγκεκριμένη. Όμως τώρα, είδατε που φτάσαμε. Εδώ σηκώνει τα χέρια η επιστήμη. Είδατε που φτάσαμε όμως τώρα και βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή εύχονται να κερδίσει ο Ζάεφ. Τον οποίο προφανώς δεν υποστήριζαν, όπως δεν υποστήριζαν και τον Αλέξη τον Τσίπρα όταν δρομολογούσαν μια συμφωνία η οποία είναι προς το συμφέρον και της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και των χωρών της περιοχής. Φανταστείτε σε αυτή την περίοδο που έχουμε αυτά τα προβλήματα με την Τουρκία να έχουμε στα βόρεια σύνορά μας μια χώρα της οποίας τον εναέριο χώρο δεν τον επιτηρεί η Ελλάδα ή μια χώρα της οποίας οι ένοπλες δυνάμεις εκπαιδεύονται από Τούρκους αξιωματικούς. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα τώρα. Νυφαλιότητα λέτε, από όσο καταλαβαίνω. Νυφαλιότητα, ναι, αποφασιστικότητα επίσης και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί να τρέχουν οι εξελίξεις και να μας προσπερνάνε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γνωρίζει ότι γίνονται προετοιμασίες για τη διάσκεψη σε σχέση με τη Λιβύη και να απουσιάζει εκοφαντικά. Αυτά είναι λάθη τα οποία εμείς οφείλουμε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τα επισημαίνουμε. Όχι χερέκακα. Αλλά τα επισημαίνουμε ακριβώς διότι έτσι αντιλαμβανόμαστε το εθνικό συμφέρον. Να πούμε φυσικά κύριε Παπαδόπουλε το μεάρι της οικονομίας. Η οικονομία ήταν τα προηγούμενα χρόνια το πρώτο θέμα συζήτησης. Ίσως γι' αυτό να μπήκαν και στη γωνία λίγο θέματα εξωτερικής πολιτικής, θέματα διακρατικά, σιγά επανέρχεται η χώρα στην κανονικότητα. Η χώρα είχε πάρα πολύ σταθερά βήματα προς την κανονικότητα. Δηλαδή βγήκε από τα μνημόνια το 18 και σε αλλεπάλληλα κύματα εμάς μας υποχρέωσε ο Αλέξης Τσίπρας να πάμε στη Βουλή και να ψηφίσουμε μέτρα ελάφρυνσης τα οποία κατέστησαν δυνατά μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων. Να μην παρεξηγηθώ διότι και πριν την ολοκλήρωση των μνημονίων είχαμε μέτρα τα οποία είχαν πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο. Καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως αν είχε την ασφάλισή του ή όχι, κοινωνικό μέρισμα το 16, κοινωνικό μέρισμα το 17, κοινωνικό μέρισμα το 18 και βεβαίως η μεγάλη εικόνα. Διότι η μεγάλη εικόνα, κύριε Φυλακτέ, είναι ότι όταν ξεκίνησε η κρίση, στην Ελλάδα υπήρχαν 4,5 εκατομμύρια δουλειές. Στην κορύφωση της κρίσης και όταν αναλάβαμε εμείς τη διακυβέρνηση, ήταν 3,5 εκατομμύρια. Η Ελλάδα είχε απολέσει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Και περίπου το ίδιο ποσοστό του ΑΕΠ. Ναι, περίπου ακριβώς 25, περίπου 25 με 30% του ΑΕΠ. Προσέξτε τώρα, κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης ανέκτησε το 40% αυτών των απολειών. Δηλαδή όταν εμείς παραδώσαμε τη διακυβέρνηση η απασχόληση είχε φτάσει ήδη στα 3.950.000 αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είχαμε ανακτήσει πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας. Εάν συνεχίζονταν αυτή η πορεία, την επόμενη τετραετία θα ξαναφτάναμε στα επιθυμητά επίπεδα απασχόλησης. Μπορεί να επανέλθει η χώρα, κατά την άποψή σας, στους ρυθμούς των παλιών δεκαετιών, ή αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπεράστηκε? Μπορεί να επανέλθει σε ρυθμούς. Όχι με παθογένειες, φυσικά. Οι οποίοι, κατά το μείζωνα λόγο, πρέπει να είναι βιώσιμοι, διατηρήσιμοι. Όχι να βασίζονται σε έναν τεράστιο δανεισμό όπως έγινε τη δεκαετία του 90 για να σκάσει η φούσκα του χρέους στα κεφάλια αλωνών μας το 2009-2010. Μπορεί να γίνει αυτό και αυτό μπορεί να γίνει εάν έχουμε μια ισχυρή δημόσια παρέμβαση, εάν επιταχυνθούν οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές και στις νέες τεχνολογίες και εάν
αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα για να έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Πιστεύετε ότι μπορούμε έρχομαι να έχουμε επενδύσεις στο κανάλι σας, να σας πω. Από τον κύριο Γεωργιάδη, ας πούμε, ότι θα έρθουν μεγάλες επενδύσεις από το εξωτερικό. Ο κύριος Γεωργιάδης κάνει ένα λάθος. Ο κύριος Γεωργιάδης εμφανίζει αυτόν ως κυνηγό 3-4 μεγάλων project. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτό είναι μια σημειακή παρέμβαση η οποία καταλήγει στο τέλος της ημέρας απλώς να κάνει χατήρια στους επίδοξους επενδυτές. Κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης είχαμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων και το 2017 και το 2018 και ρεκόρ σε σχέση με το 2006. Μπορούν λοιπόν να γίνουν πράγματα, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Για να έρθει ο ξένος επενδυτής εδώ, πρέπει να ξέρει ότι έρχεται σε μια χώρα η οποία έχει και τις κατάλληλες υποδομές, άρα θα μπορούν τα προϊόντα, για παράδειγμα, να μεταφέρονται με τρόπο άρτιο και συνεπή ως προς το χρόνο παράδοσης. Πρέπει να έχεις ένα, θα σας έλεγα, αποτελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Εμείς όταν πήραμε την διακυβέρνηση παραλάβαμε 350.000 εκκρεμείς υποθέσεις και τις κατεβάσαμε περίπου στο μισό. Γιατί πρέπει να ξέρει ο επενδυτός ότι αν έρθει εδώ και ο φυλακτός είναι προμηθευτής του και δεν του παραδώσει στην ώρα εμπόρευμα, θα μπορεί να πάει να βρει το δίκαιο του γρήγορα, όχι να περιμένει 10 χρόνια. Εκεί όταν χάθηκε, θα βγει απόφαση έναν επίκαιρο, έτσι, ή σας πω άχρηστη. Και εκεί χάθηκε η μπάλα. Και βεβαίως, τι άλλο πρέπει να γίνει. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, και αυτό θα γίνει μόνο με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, οι οποίες αφορούν τις νέες τεχνολογίες. Είναι επενδύσεις οι οποίες αυξάνουν συνολικά την παραγωγικότητα της οικονομίας. Πιστεύετε πολύ σε αυτές τις? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και από την καινοτομία. Και είχα την ευλογία, θα σας έλεγα, από την προηγούμενη μου θητεία στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, να αντιληφθώ πόσο μπορεί πραγματικά να αλλάξει η ζωή και των πολιτών και των παραγωγών και της διοίκησης σε ένα τόπο αν αυτές οι τεχνολογίες αξιοποιηθούν. Για πέστε μου, γιατί είστε ένας άνθρωπος που σας αρέσει γενικότερα η εξωστρέφεια και θεωρώ ότι βλέπετε και την ευρωπαϊκή σκηνή. Αυτή η υπόθεση με το Brexit θα έχει συνέπειες στην Ελλάδα? Θα έχει. Γιατί μιλάμε για τον γίγαντα τώρα. Θα έχει. Ο γίγαντας δυστυχώς θα έχει. Έκλεισε και την πόρτα, ναι, και έφυγε. Δυστυχώς θα έχει και θα αυξήσει και κάποιες αβεβαιότητες. Έτσι, και τη μετακίνηση ανθρώπων από τη μία χώρα στην άλλη, είτε αυτό αφορά τουρισμό, είτε ανθρώπους που επιλέγουν να σπουδάσουν στη μία χώρα ή στην άλλη, βεβαίως θα έχει. Και θα δούμε και ποια ακριβώς θα είναι και η κατάληξη σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Η Ευρώπη πρέπει να πάρει κάποιο μάθημα από όλη αυτή τη διαδικασία. Η Ευρώπη πρέπει να μάθει πάρα πολύ ισχυρά ιστορικά μαθήματα να πάρει. Ιστορικά μαθήματα. Καταρχήν να μην εμπιστεύεται συντηρητικές πολιτικές οι οποίες απειλούν να τη διχάσουν. Διότι το Brexit είναι, θα σας έλεγα, γέννημα θρέμα συντηρητικών εθνικών αναδιπλώσεων. Μιας εθνικής αναδίπλωσης η οποία υπήρξε στη Βρετανία, η οποία πυροδότησε, δημιούργησε και έκανε και αυτό το αρνητικό σχέδιο. Έκανε αυτό το αρνητικό σχέδιο να τελεσφορήσει. Βεβαίως υπήρχε στους Βρετανούς συντηρητικούς μία αίσθηση ότι δεν έπρεπε η Βρετανία να ανοίξει στην Ευρώπη. Και βεβαίως και από την άλλη υπάρχει και ο γερμανικός συντηρητισμός, ο οποίος δεν αφήνει την Ευρώπη να αναπνεύσει. Και όταν λέμε να αναπνεύσει, μιλάμε για να κάνει τα βήματα της ενοποίησής της με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και οι κυβερνήσεις αλλά και οι λαοί να αντιλαμβάνονται στη ζωή τους πρακτικά τα θετικά αποτελέσματα από τη συμμετοχή στην Ένωση. Να πούμε φυσικά ότι αν το Brexit θα έχει κάποιες συνέπειες, σίγουρο είναι, το μεταναστευτικό έχει σφραγίδα γερμανική, θα λέγαμε, και βλέπουμε μια απάθεια. Εντάξει, να μην τα λέμε και όλα. Επίκως απάθεια την ευρωπαϊκή πολιτική πάνω στο θέμα του μεταναστευτικού. Δεν ξέρω για τη Γερμανία και την ηγεσία της κυρίας Μέρκελ, νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε και μια θετική κουβέντα. Διότι από τη χώρα μας έχουν περάσει πάρα από 1 εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες στην διάρκεια της κρίσης. Και η εξαφάνιση ήταν ότι βρέθηκαν σε αυτές τις χώρες. Έχουν βρεθεί στη Γερμανία. Πρέπει να λέμε βεβαίως να αντιμετωπίζουμε και αυτά που γίνονται μέσα στα σύνορά μας, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται και δίπλα. Και όπως ήμουνα στο προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας εμφατικός ως προς τις αρνητικές πτυχές και τον αρνητικό ρόλο που παίζει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει και ο κόσμος να γνωρίζει ότι μέσα στα σύνορα της Τουρκίας υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Δεν είναι ένα ζήτημα δευτερεύων αυτό. Για φανταστείτε, βεβαίως έχει άλλο μέγεθος σε πληθυσμό η Τουρκία, αλλά 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και 4,5 είναι, ακούσαμε ότι είναι. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει αυτός ο πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για τα δικά μας τα μεγέθη και από την άλλη πλευρά. Εδώ τώρα τι έφταιξε κατά την άποψή σας, που ξαφνικά η χώρα άρχισε να έχει τέτοιες ροές
Και ο κύριος Ερντογάν, από όσο φαίνεται, συνεχίζει στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο τέμπο. Εδώ, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον είναι το ζήτημα της πολιτικής της Τουρκίας, η οποία γίνεται καθαρό και στον τελευταίο παρατηρητή των γεγονότων ότι ελέγχει τις προσφυγικές ροές, πρώτον. Και δεύτερον, βεβαίως, των αρνητικών επιλογών που έχουν γίνει από άλλες χώρες της ΕΕ. Οι οποίες ακριβώς δεν κάνουν το χρέος τους, παίρνοντας το επομιζόμενο στο μερίδιο. Λάθη από την Ελλάδα έγιναν, κύριε Παπά, σε αυτή την ιστορία. Λάθη από την Ελλάδα βεβαίως γίνανε, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να σκάει το πρόβλημα με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Και θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με τα πάθη τα οποία επέλεξε να διεγείρει την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή βρίσκεται αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις δικών της αυτοδιοικητικών στελεχών, τα οποία διαφωνούν με την μεταφορά στην ενδοχώρα κάποιου αριθμού προσφύγων. Είναι λύση αυτό το πράγμα, δηλαδή αν μεταφερθούν δεν υπάρχει, ποια είναι οι 50.000 άνθρωποι που είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στην υπηρετική χώρα, και σε ένα χρόνο θα βρεθούν άλλοι 50 εκεί. Βλέπετε να βρίσκεται κάποια λύση? Τώρα δηλαδή μιλάνε για κάποιο φράχτη. Λύση θα, αυτό νομίζω ότι αφορά την ελληνική επιθεώρηση και το θέατρο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αφορά μια σοβαρή πολιτική συζήτηση. Ήδη το αμφισβητούν και τεχνική, πρέπει να πω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και καθηγητές πανεπιστημίου. Αλλά και η τεχνική, και ακριβώς τι ρόλο θα παίζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ο στόχος ποιος ακριβώς θα είναι, πού θα τοποθετηθεί? Θα τοποθετηθεί μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Θα τοποθετηθεί στα διεθνή? Με ποια δικαιοδοσία? Τι ακριβώς θα συμβαίνει τώρα? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Να παραγγέλνεται ένας φράχτης ο οποίος είναι στα 2,5. Ακούστε να δείτε. Σας είπα και πριν ότι η Ελλάδα έχει ένα διπλωματικό όπλο, και το όπλο είναι το διεθνές δίκαιο. Και υπάρχουν πτυχές τέτοιες και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ πέρα δεν πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες οι οποίες σκοντάφτουν σε αυτό, διότι μετά η χώρα μας θα είναι υπόλογη για αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Υπόθεση Νοβάρτης. Τελικά βλέπουμε, γίνονται συνεχώς συζητήσεις. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος είναι ένα πρόσωπο κλειδί, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν σας έλεγα εδώ να βρείτε αν θα έχουμε εξελίξεις και αν αυτές οι εξελίξεις θα είναι μοιραίες και για τον, θα έχει επιπτώσει και στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μου απαντούσατε, κύριε Παπά? Θα σας απαντούσα ότι τους έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Ότι ελπίζανε να έρθουν μάρτυρες οι οποίοι να βεβαιώνουν ότι ο Παπαγγελόπουλος ήταν ασκευωρός, αλλά αυτό που ήρθαν και επιβεβαιώσαν οι μάρτυρες είναι ότι είναι υπαρκτό το σκάνδαλο. Και ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ανακαλέσει αυτά που είπε σε άλλα επίπεδα. Και κάθε σκάνδαλο έχει ενόχους, έτσι. Μα, ναι. Προσέξτε, η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη. Δηλαδή εδώ έχουμε μία σκανδαλώδη εύνοια μίας συγκεκριμένης εταιρείας, τη στιγμή που και όλες οι υπόλοιπες πλήρωναν ένα, θα σας έλεγα, δυσανάλογο τίμημα σε σχέση με το πώς συμπεριφέρθηκε το ελληνικό δημόσιο στην Νοβάρτης, και βεβαίως μία ζημία του ελληνικού δημοσίου. Άρα εδώ η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη. Δεν συζητάμε αυτό, η δικαιοσύνη είναι κάτι άλλο. Ερευνά αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Και θα σας έλεγα τώρα, αν γυρίσουμε λίγο και μια βόλτα και ρωτήσουμε τον κόσμο, θα μας πει ακριβώς ότι εδώ πέρα είχαμε ένα πραγματικά σκάνδαλο που βγάζει μάτι. Επίσης γίνεται μεγάλη συζήτηση και με θέμα το ποδόσφαιρο, αλλά και με το θέμα της Νοβάρτης και με όλα τα άλλα ζητήματα, για την λεγόμενη διαπλοκή, κύριε Παπά. Αυτή η διαπλοκή φυσικά δεν είναι κάτι αθώο και θα το χαρακτηρίζαμε έτσι ρομαντικό. Είναι σκληρά οικονομικά συμφέροντα, είναι αντικρουόμενες οικονομικές δυνάμεις. Θα ονοματιστούν κάποια στιγμή όλα αυτά τα διαπλεκόμενα συμφέροντα στην Ελλάδα? Ή θυμάμαι από την περίοδο του πατρός Μητσοτάκη, στην Ελλάδα μιλάμε για διαπλεκόμενα. Να, ναι. Και πιο πριν. Τι γίνεται με τα διαπλεκόμενα? Τι γίνεται εδώ? Από γενιά σε γενιά. Η δημοκρατία μας θα πρέπει να θωρακιστεί. Και εμείς κάναμε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και στο επίπεδο, ας πούμε, των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, βάλαμε κανόνες για πρώτη φορά. Δηλαδή, ήρθε η πολιτεία και εφάρμοσε το Σύνταγμα, το οποίο προέβλεπε να υπάρχουν τηλεοπτικές άδειες. Τώρα βλέπω υπάρχουν και καθυστερήσεις σε σχέση με τις άδειες της επαρχίας και ελπίζουμε
των επαρχιακών, των περιφερειακών σταθμών. Ελπίζουμε και εκεί να υπάρξει, να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να εκλείψουν γιατί δημιουργούν συνθήκες αδιαφάνειας. Και η αδιαφάνεια είναι κάτι το οποίο συμβάλλει αρνητικά στην ανάπτυξη. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας βρέθηκε στην επικαιρότητα, πρέπει να πούμε, και εκεί ήρθαν κοντά κιόλας, θα έλεγα, οι δύο πολιτικοί χώροι, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Ναι. Υπήρξε ένα νομοσχέδιο πραγματικά το οποίο και εσπευσμένα ήρθε, και φυσικά αυτό το άρθρο 50, το οποίο δημιούργησε, πρέπει να πω, αρκετά ερωτηματικά. Τι θα γίνει δηλαδή, θα γίνουν τα κολέγια πανεπιστήμια? Αντιλαμβάνεστε το πόσο κύβδηλη ήταν η προπαγάνδα περί αριστείας. Διότι αυτή τη στιγμή πάμε σε μια κατάσταση μετάβασης από μια πραγματικότητα η οποία ήθελε σχεδόν το 90% των παιδιών μας που τελείωναν το σχολείο να κερδίζουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μειώνεται, να συρρυκνώνεται αυτός ο αριθμός και να ετοιμάζεται η πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια. Την ίδια ώρα λέτε παράλληλα αυτό, έρχεται και αυτό η κατάργηση. Έρχεται λοιπόν, ναι, και η κατάργηση. Έχει τη βάση του 10. Έρχεται λοιπόν και η ρύθμιση η οποία προβλέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι των κολεγίων και να διεκδικούν μια θέση στη δημόσια εκπαίδευση. Άρα τώρα θα έχουμε ενδεχομένως ένα παιδί που αυτή τη στιγμή πάει πρώτη-δευτέρα γυμνασίου, πιθανόν να πάει να δώσει πανελλαδικές και να εξετάζεται από κάποιον ο οποίος δεν έδωσε πανελλαδικές. Αντιλαμβάνεστε τώρα το πόσο αντιφατικό είναι αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ να υπάρχει κάποια λύση? Πιστεύετε ότι έπρεπε να μπει σε έναν εθνικό διάλογο ή συγκεκριμένη συζήτηση? Η λύση βρίσκονταν στο έδαφος των πολιτικών που είχαμε δρομολογήσει. Και οι πολιτικές που είχαμε δρομολογήσει ήταν και νέα τμήματα σε πάρα πολλές χώρες, πόλεις της επαρχίας, με συγχωρείτε. Και βεβαίως μια πολιτική η οποία θα άνοιγε τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σχεδόν για όλους τους αποφύτους λυκείου. Μακάρι για όλους. Διότι είναι καλό να μπαίνουν τα παιδιά, θα υπάρχει κόπος μέσα στο πανεπιστήμιο για να τελειώσουν, αλλά η πρόσβαση πρέπει να είναι μια πρόσβαση η οποία να είναι σχεδόν ελεύθερη για τους αποφύτους λυκείου. Πάντως η κυβέρνηση αυτή έχει νομοθετικό έργο, εκλογικός νόμος. Κύριε. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή γίναν πολλά νόμος μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Εκλογικός νόμος είναι μια... Εκλογικός νόμος, τέλος της απλής αναλογικής. Δεν θα τελειώσει η απλή αναλογική. Οι επόμενες εκλογές, είτε το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, είτε δεν το θέλει, θα γίνουν με την απλή αναλογική. Και επειδή θα γίνουν με την απλή αναλογική οι επόμενες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον εαυτό του στη θέση του προπαγανδιστή της μη λύσης. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι η απλή αναλογική δεν μπορεί να δώσει λύση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι μπορεί να δώσει λύση και μάλιστα μπορεί να δώσει και προοδευτική λύση. Με το κίνημα αλλαγής δηλαδή βλέπετε ότι... Με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι και το κοινάλ θα έρθει η ώρα που θα κάνει τις επιλογές του. Η πολιτεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα πυκνώνει τις δυσαρέσκειες μέσα σε ευρύτερα στρώματα του λαού και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα αυτά που λέγονται ότι τρέμουν και στο ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές, μην προκύψουν σύντομα εκλογές. Όχι, δεν τις τρέμει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Καθόλου δεν τις τρέμει. Ίσα-ίσα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξέρουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, εκεί που νόμιζε ότι τα έλεγχε όλα, πριν σκάσουν και τα τελευταία γεγονότα βεβαίως, αυτό το πράγμα που δεν έλεγχε ποτέ είναι το σύστημα με το οποίο θα γίνει η επόμενη κάλπη. Και στην επόμενη κάλπη είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε η δύναμη που θα προκρίνει τη λύση και όχι την αστάθεια. Μάλιστα. Επόμενες εκλογές, οι δημοσκοπήσεις λίγο σας προβληματίζουν, εκτός και αν δεν ισχύουν. Νομίζω ότι είναι ο χρονισμός με τον οποίο εμφανίζονται, μας κάνει λίγο... Αυτή η ταχύτητα των πολλών δημοσκοπήσεων τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκτός του να αποτυπώνουν την πραγματικότητα, μάλλον παίζουν και ένα ρόλο, έτσι, θα σας έλεγα, ενσωμάτωσής τους στον πολιτικό διάλογο, για να το πω ευγενικά. Είδα το πρωί, επισκεφθήκατε την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, είδα και ένα Twitter που κάνατε, κύριε Παπά, προλάβατε κατευθείαν, πρέπει να πω, σχετικά με όσα είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, θα τα δούμε και στο δελτίο ειδήσεων, περιέγραψε μια πολύ άσχημη εικόνα της αγοράς με πτώση του τζίρου, μάλιστα και εσείς αναρωτηθήκατε αν είναι τόσο μελανά τα χρώματα. Γεγονός πάντως είναι ότι στην υπηρωτική Ελλάδα θα περάσει πολύ καιρός για να έρθει η ανάπτυξη.
όπως την οραματιζόμαστε. Για να έρθει η ανάπτυξη χρειάζεται πρώτον δημοσιονομικός χώρος, μεγάλες δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές, είχα και τέτοιου τύπου συζήτηση, και παρεμβάσεις οι οποίες να αναζωογονούν την αγορά. Δηλαδή το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά το κοινωνικό μέρισμα ήταν μισό δις παρακάτω από πέρσι, δεν είναι κάτι που το πλήρωσαν μόνο οι δικαιούχοι του μερίσματος, το πλήρωσε το σύνολο της αγοράς. Εξεπλάγιν, ήξερα ότι είναι κάτω η αγορά, αλλά συναντήθηκα με τον Εμπορικό Σύλλογο και μου είπανε ότι ήταν η χειρότερη χρονιά της δεκαετίας, οι χειρότερες γιορτές της δεκαετίας. Λοιπόν, η δική μας πρόταση για αξιοποίηση μέρους του μαξιλαριού για τη διαμόρφωση δημοσιονομικού χώρου, νομίζω ότι παίρνει νέα επικαιρότητα υπό το φως αυτών των εξελίξεων. Και εδώ χρειάζεται ένα μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, ακριβώς για να επιβάλλει τέτοιου τύπου λύσεις. Τρέχει πάντως ο πολιτικός χρόνος με ταχύτητα Usain Bolt. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου είναι νέα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ναι, πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος ξέχασε ότι ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πώς είδατε την επιλογή γυναίκας και μη πολιτικού, είστε πολιτικός. Ναι. Δηλαδή, είπε ένα κομμάτι της κοινωνίας καλά, τόσο πολύ χρεοκόπηση η πολιτική, για να ψάχνουν να βρουν δικαστικούς για τη θέση την του πρόεδρου. Θέση μας μέχρι να ανακοινωθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό. Την γνωρίζει ο κόσμος. Εμείς ήμασταν υπέρ της συνέχισης της θητείας του Προκόπη του Παυλόπουλου, ο οποίος είχε μια καλή θητεία ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυρία Σακελαροπούλου είναι μια θετική επιλογή και νομίζω ότι θα είναι μια άξια πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τι προγραμματίζεται ως ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο χρονικό διάστημα και με βάση το συνέδριο, έτσι? Εμείς έχουμε σε όλο μας τον πολιτικό προγραμματισμό τον αρθρώνουμε γύρω από τη μεγάλη πρωτοβουλία του μετασχηματισμού του κόμματός μας, ενός συνεδρίου τομής και συνέχειας, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό κάνουμε. Εγώ ο ίδιος περιόδευσα και χθες και σήμερα στην Ξάνθη και σήμερα εδώ στη Δράμα, και στα πλαίσια των κομματικών μας υποχρεώσεων εξορμούμε και προς τα έξω, ακούμε τον κόσμο, ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, τον παροτρύνουμε να διαμορφώσει και αυτό στα γεγονότα, να συμμετέχει και να πυκνώσει τις δικές μας γραμμές, αλλά και να πάρει πρωτοβουλίες για να βελτιώσει τη ζωή του. 6 ώρα σήμερα, κύριε Παπά, η εκδήλωση την οποία έχετε προγραμματισμένη στον χώρο του διοικητηρίου, του αμφιθεάτρου της Νομαρχίας της Δράμας, στις 6 ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας και μετά τις 9 στο Νησάκι, το γνωστό κατάστημα Νησάκι της Δράμας, η συνεστίαση του ΣΥΡΙΖΑ, η κοπή πίτας και φυσικά, κύριε Παπά, κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε? Να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε μέσα από τη συχνότητά σας να συζητήσουμε και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Ήταν εδώ μαζί μας ο πρώην υπουργός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομίας του κόμματος, ο κύριος Νίκος Παπάς, σε μια έκτακτη εκπομπή παρεμβάσεων. Να είστε καλά. Γεια σας.